στα θρανία της Κρήτης κάθονται συνολικά 41 προσφυγόπουλα από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, θερμή υποδοχή βρήκαν από την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα 34 μαθητές στην πρωτοβάθμια και 7 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν ήρθαν οργανωμένα ως μετανάστες, αλλά ήρθαν φεύγοντας από την Ουκρανία να έρθουν να συναντήσουν κάποια ήδη γνωστά πρόσωπα εδώ. Αυτά τα παιδιά έχουν μοιραστεί στα σχολεία που βρίσκονταν ήδη οι μαθητές από τα συγγενικά πρόσωπα. Περισσότερο είναι σε σχολεία της Μεσαράς και στο Ηράκλειο όμως σε νηπιαγωγείο. Αφήνοντας πίσω τις εικόνες του πολέμου, μια ανοιχτή αγκαλιά βρήκαν στα σχολεία του νησιού οι μικροί πρόσφυγες, οι οποίοι μάλιστα έχουν αφήσει πίσω στην αιματοβαμμένη τους πατρίδα και αγαπημένα μέλη της οικογένειάς τους. Τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μεγάλα, δηλαδή οι μαθητές οι οποίοι είναι 5ης και 6ης δημοτικού, είναι περισσότερο φοβισμένα. Το δημόσιο σχολείο είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά και διαχρονικά το δημόσιο σχολείο έχει αποδείξει και η εκπαιδευτική κοινότητα ότι αγκαλιάζει τα παιδιά και προσπαθεί να τα ενσωματώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινωνικοποίηση και προφανώς σε όλα εκείνα τα εφόδια που πρέπει να έχει ένα παιδί το οποίο έχει ξεριζωθεί για διάφορους λόγους αχρονικές περιόδους. Τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν την αγγλική. Ωστόσο, έχουμε βάλει επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας από δασκάλους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν δηλαδή, μπορούν να έχουν περίσσευμα ωρών. Για τα προσφυγόπουλα της αιματοβαμμένης Ουκρανίας που σχεδόν από τη μία στιγμή στην άλλη βίωσαν τον εφιάλτη και τον ξεριζωμό και βρέθηκαν στις σχολικές αίθουσες της Κρήτης σε αυτή τη φάση, προέχει το αίσθημα της ασφάλειας και της ενσωμάτωσης, όπως εξηγούν οι εκπαιδευτικοί, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το γνωστικό κομμάτι. Αυτό που προέχει λοιπόν τώρα είναι τα παιδιά αυτά να νιώσουν ότι είναι σε ένα περιβάλλον που τα αγαπάει, που τα νοιάζεται, που τα υποστηρίζει, να νιώσουν την αγάπη αυτή που ένιωσαν ότι την έχαναν και από εκεί και πέρα θα προσαρμοστούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνουμε ότι όλα τα παιδιά γίνονται μια αγκαλιά. Καταλαβαίνουμε τα ίδια τα παιδιά να αποτυπώνουν στη σκέψη τους και στα συναισθήματά τους ότι μπορούμε να διαφέρουμε στη μητρική γλώσσα, μπορεί να διαφέρουμε στη θρησκεία, μπορεί να διαφέρουμε στο χρώμα. Ωστόσο, όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων. Ενθαρρυντικό είναι πάντως σε κάθε περίπτωση το γεγονός πως οι περισσότεροι έχουν ήδη αρχίσει να εξοικειώνονται με τα πρώτα βήματα στην ελληνική γλώσσα.